Όλη αυτή η μεσαιωνική, δυτική, ανθεληνική γραμματεία που αναπτύσσεται από τουλάχιστον τον 9ο αιώνα μέχρι την εποχή της αλώσεως, δεν σταματάει απότομα με την άλωση. Δηλαδή με την άλωση δεν πάβουν να λένε και να γράφουν στη Δύση ότι οι Έλληνες ας πούμε είναι αιρετικοί κτλ. Αυτά τα συνεχίζουν σε όλη τη διάρκεια ουσιαστικά μέχρι και το 18ο αιώνα. Αυτή η καθαρά, ας το πούμε, θεολογική αντιρρητική κατά του ελληνισμού εν πολλής δημιουργεί και διάφορα στερεότυπα που υπάρχουν στη Δύση για τον Έλληνα. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτούς τους αιώνες, ας πούμε, υπάρχει πάρα πολύ έντονα και το βρίσκουμε σε πάρα πολλά κείμενα, θεολογικά κυρίως, τον Γκρέκι να ακολουθείται από ένα επίθετο, σχισμάτικη. Οι σχισματικοί, οι Γκρεκοί ας πούμε, οι σχισματικοί οι Έλληνες. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας μπαίνει ένα δεύτερο, ένα πιο κοσμικό στοιχείο ανθεληνικό. Η κεντρική του γραμμή είναι ότι δεν υπάρχουν Έλληνες. Ότι με τους Έλληνες τελειώσαμε, άντε το πολύ, με το 1453. Πού το στηρίζουν τώρα το ότι δεν υπάρχουν Έλληνες? Η μία κατηγορία των επιχειρημάτων είναι τα ψευδογλωσσολογικά, δηλαδή προσπαθούν να παρουσιάσουν τη νέα ελληνική ως μία γλώσσα η οποία δεν είναι ελληνική. Αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο και οι περισσότεροι από αυτούς καταλήγουν σε λεκτικούς, γλωσσολογικούς και καθαρά λογικούς ακροβατισμούς για να στηρίξουν αυτές τις θέσεις, οι οποίες όμως, προσέξτε, είναι εύκολο να βρουν ευήκο νους στη Δύση, γιατί στη Δύση δεν υπάρχει καθόλου ελληνομάθεια. Κάποιοι από αυτούς δεν ξέρουν νέα ελληνικά. Γράφουν δηλαδή για τη νέα ελληνική χωρίς να την γνωρίζουν. Ξέρουν αρχαία ελληνικά, καταλαβαίνουν αρχαία ελληνικά, αλλά δεν καταλαβαίνουν νέα ελληνικά. Δηλαδή, αν ακούσουν και αν διαβάσουν κείμενα των νέων ελληνικών, φαίνεται αυτό από τα επιχειρήματα που φέρνουν, ότι δεν καταλαβαίνουν τα νέα ελληνικά, δεν τα έχουν ακούσει ποτέ και ούτε μπορούν να κατανοήσουν και σε γραπτή μορφή τι ακριβώς λένε. Στην Ευρώπη υπάρχει η κρατούσα άποψη σε όλα τα χρόνια της τουρκοκρατίας ότι οι Έλληνες ξοφλήσανε. Οι Έλληνες τελειώσανε, ακόμα δηλαδή και αυτοί που υποστήριζαν, που βλέποντας τα πράγματα αντικειμενικά, γιατί υπήρχαν και κάποιοι τέτοιοι, ήταν βέβαια μειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Λογιοσύνη. Υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν ότι όχι ρε παιδιά, αυτά είναι ελληνικά. Έτσι. Μπορεί να μιλάγανε κάποιοι από αυτούς για μια ελληνική βουλγάτα, για μια ελληνική λαϊκότροπη γλώσσα, ας πούμε, έτσι. Λαϊκά ελληνικά, ας το πούμε έτσι. Δεν το λέμε εμείς, αλλά επειδή έτσι λέγανε τα λατινικά, γι' αυτό το λέω για να το καταλάβουμε. Γκρέκο, βουλγάρε και τα λοιπά γράφουν, χρησιμοποιούν αυτές τις φράσεις κάποιοι. Εν τούτης αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για ελληνικά. Πολύ παρεφθαρμένα λένε ορισμένοι, αλλά αναγνωρίζουν. Και αυτοί ακόμα όμως δεν περίμεναν ποτέ ότι οι Έλληνες θα συνεχίσουν και κάποτε θα ξαναυπάρξουν με μία κάποια κρατική μορφή. Δηλαδή, όσο θα υπήρχαν Έλληνες, και Έλληνες είπαμε ούτως ή άλλως εκείνη την εποχή σημαίνει και Ορθόδοξοι, αυτό θα αποτελούσε έναν έλεγχο για τη Δύση. Για αυτά που έκανε η Δύση, όχι μόνο στο επίπεδο του χριστιανισμού, αλλά και στο επίπεδο της κλασικής σοφίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη Δύση την ίδια εποχή που υπάρχει αυτό το πολεμικό κλίμα για τους Έλληνες, τους ζωντανούς Έλληνες, τους υπαρκτούς Έλληνες της εποχής, υπάρχει θαυμασμός για την αρχαία ελληνική γλώσσα και φιλολογία. Και γι' αυτό ακριβώς προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες ότι αυτοί οι νεότεροι δεν είναι Έλληνες σε σχέση με την αρχαιότητα. Την αρχαιότητα δηλαδή η δυτική την καταφάσκουν. Τους αρέσει γιατί τη θεωρούν, όπως ξέρετε, θεμέλιο του δικού τους πολιτισμού. Θεωρούν δηλαδή ότι η κλασική παιδεία, ελληνική, λατινική και ιουδαϊκή βέβαια, είναι κτήμα της Ευρώπης και απετέλεσαν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Αυτό ακριβώς συνέβη και με την Ευρώπη σε σχέση με αυτούς τους τρεις πολιτισμούς που κανείς από τους τρεις τελικά
δεν είναι της Ευρώπης της σημερινής, έτσι. Ούτε και ο λατινικός ακόμα, ο ρωμαϊκός, δηλαδή ο γνήσιος αρχικός ρωμαϊκός, είναι της σημερινής Ευρώπης, έτσι. Αυτοί που κυριάρχησαν στην Ευρώπη μετά τον 9ο αιώνα ήταν οι βάρβαροι που κατέλαβαν την Ευρώπη. Δεν ήταν οι ντόπιοι γηγενείς Ρωμαίοι. Αυτοί υποτάχθηκαν και εν πωλής ενώθηκαν και εξαλείφθηκαν. Δεν έμειναν ως διακριτή ομάδα μέσα σε αυτή την πλημμυρίδα των βαρβάρων που πλημμύρισαν την Ευρώπη από τον 5ο αιώνα μέχρι τον 8ο. Όσο πάμε στο 17ο αιώνα, αρχίζει να γίνεται σαφές ότι οι Έλληνες υπάρχουν και έχουμε και τις πρώτες, μετά τα μέσα του 17ου αιώνα, ιστορίες των Ελλήνων στην Ευρώπη. Οι οποίες όμως, προσέξτε, ποιο είναι το ενοποιητικό στοιχείο, δηλαδή πώς το λένε, δεν τις λένε ούτε ιστορίες των Ελλήνων, ούτε ιστορίες του ελληνικού έθνους. Ένα όνομα έχουν μέχρι το 18ο αιώνα όλες αυτές οι ιστορίες. Ιστορίες της ελληνικής εκκλησίας. Όχι της Ορθόδοξης, της ελληνικής, έτσι ακριβώς το λένε οι δυτικοί. Σε όλες τις γλώσσες και στα αγγλικά έχουμε και στα γαλλικά και στα γερμανικά, έτσι, της ελληνικής εκκλησίας. Και στην ουσία, εάν κανείς, ας πούμε, δει το περιεχόμενο είναι αυτό που εμείς θα λέγαμε ιστορία του ελληνικού έθνους. Σου λέει, έθνος, οντότητα πρέπει να έχει κάποια έκφραση, κάποιο κράτος. Επειδή δεν βρίσκουν κράτος λοιπόν, βάζουν μόνο την εκκλησία, που ήταν ακριβώς ο κυρίαρχος θεσμός των Ελλήνων στα χρόνια της τουρκοκρατίας. Εδώ πλέον αρχίζει να μπαίνει και η λογική ότι έχουμε να κάνουμε με υπάνθρωπους. Δηλαδή μερικοί από αυτούς, όχι τόσο από αυτούς που τα γράφουν αυτά, έχουν έρθει στην Ανατολή, αλλά οι υπόλοιποι που τα γράφουν χωρίς να έχουν έρθει ποτέ στην Ανατολή και να έχουν ορίσει πραγματικά ελληνικές κοινότητες, αρχίζουν να περιγράφουν τους Έλληνες σαν περίπου όπως και στα χρόνια του 21, δηλαδή ως κάποιους οι οποίοι είναι σαν ημιάγριοι, οι οποίοι είναι τελείως μακριά από τον πολιτισμό και τα φώτα, ότι ζουν σαν τους Τούρκους και απλώς διαφέρουν στο ότι επικαλούνται, λέει, το όνομα του Χριστού, ας πούμε. Μπαίνουμε και σε μία φάση, επειδή ακριβώς αυτοί που έρχονται διαπιστώνουν ότι υπάρχει ένας ελληνισμός που είναι τελικά και αρκετά μεγάλος σε νούμερα, αν τον βάλεις ως ελληνική εκκλησία, γιατί μέσα στις ιστορίες αυτές που μιλάνε για ελληνική εκκλησία, αναφέρουν ουσιαστικά και όλους τους άλλους, όλες τις άλλες λαότητες των Βαλκανίων, τις Ορθόδοξες. Δηλαδή μέσα στην ελληνική εκκλησία βάζουν και τον Αλβανό, βάζουν και τον Βούλγαρο, όλους τους υπολείπους Ορθόδοξους. Καταλαβαίνουν λοιπόν οι πιο έξυπνοι από αυτούς, κάποιοι διπλωμάτες κυρίως που είναι στην Κωνσταντινούπολη, ότι τελικά αυτοί οι Έλληνες όχι απλώς συνεχίζουν να υπάρχουν, αλλά τελικά είναι και πάρα πολλοί. Και μέσα από κάποιες τέτοιες λογικές, νομίζω, αρχίζει να διαμορφώνεται και η, θα έλεγα, πιο νεωτερική φάση του ανθελληνισμού. Αρχίζουν να διατυπώνονται απόψεις ακροτηριασμού του ελληνισμού. Δηλαδή, είναι 3-4 αρκετά γνωστά στην Ευρώπη της εποχής ιστορικά έργα που λένε ότι οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες. Δεν ήταν Έλληνες οι Μακεδόνες. Άρα κόβουν με αυτόν τον τρόπο, αυτό το χτύπημα είναι πολύ ουσιαστικό, γιατί κόβουν όχι μόνο από το σύγχρονο ελληνισμό, δεν κόβουν ένα κομμάτι του σύγχρονου ελληνισμού, αλλά κόβουν και μέχρι την αρχαιότητα. Έτσι, γιατί αν οι Μακεδόνες δεν ήταν Έλληνες, καταλαβαίνετε, έχουμε μια τελείως διαφορετική ελληνική ιστορία. Επίσης, έχουμε τα πρώτα προς το τέλος του αιώνα που λένε ότι και οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες και ότι οι Βυζαντινοί, όπως τη λένε αυτή πια αυτοκρατορία, στην ουσία τότε μπαίνει και το όνομα, έχει μπει ήδη λίγο νωρίτερα, 16ο αιώνα, και σαφώς και το όνομα Βυζαντινή εντάσσεται στη λογική την ανθεληνική, έτσι, γιατί είπαμε το Βυζαντινή επινοήθηκε από τον Ιερώνυμο Βόλφ, γερμανοεβραίο ιστορικό χρονογράφο της εποχής, επινοήθηκε το 16ο αιώνα με ποια λογική? Με τη λογική ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν αυτή που είχαν στη Δύση. Οι Αψβούργοι ακόμα αυτοκράτορες φέρνουν τον τίτλο του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Του Ρωμαίου Αυτοκράτορα, όπως λένε, του γερμανικού έθνους. Έτσι, με αυτόν τον αστείο τίτλο που είχε αυτοκρατορία από τους προηγούμενους αιώνες. Έτσι. Επειδή λοιπόν ο Αψβούργος Αυτοκράτορας στη Δύση λέγεται Ρωμαίος Αυτοκράτορας, βεβαίως πρέπει να βρουν και ένα όνομα για τους από εκεί όταν πάνε να γράψουν ιστορίες και του μεσαιωνικού ελληνισμού. Πώς θα την πουν την αυτοκρατορία την από εκεί, και τότε επινοείται ο όρος Βυζαντινός.
Το βυζαντινό σαν επίθετο υπήρχε και στα κείμενα τα παλαιότερα, αλλά όχι για να χαρακτηρίσει ποτέ πολιτικά ολόκληρη την αυτοκρατορία. Η πόλη λεγόταν Βυζάντιο, ναι, η Κωνσταντινούπολη από κάποιους αρχαιοπρεπείς λογίους, αλλά ποτέ συλλήφθην το κράτος. Συλλήφθην το κράτος ήτανε, είχε το πραγματικό του όνομα, δηλαδή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο μεγάλος Κωνσταντίνος δεν έκλεισε επειδή χρεοκόπησε, ξέρω εγώ, το μαγαζί που λεγόταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και άνοιξε ένα άλλο στην Κωνσταντινούπολη. Μεταφορά της πρωτεύουσας πραγματοποίησε. Το κράτος όμως παρέμενε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ακόμα όμως και με την έννοια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, προσέξτε, πλέον στο τέλη του 17ου αιώνα αρχίζουμε να έχουμε έργα που λένε ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία δεν ήταν ελληνική. Αλλά οι Βυζαντινοί ήταν κάποιοι, λέει, διάφοροι που ήταν στο θρόνο αυτής της αυτοκρατορίας και εντάξει, κάποιοι ζούσαν και εκεί μέσα οι Έλληνες, αλλά στην ουσία οι Βυζαντινοί, λέει, κατέλαβαν τους Έλληνες. Προσέξτε βέβαια εδώ το πρόβλημα που έχουν αυτοί. Γιατί όταν φτάνουν οι Βυζαντινοί κατέλαβαν τους Έλληνες, δεν κατάλαβαν ποτέ οι Βυζαντινοί τους Έλληνες, οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τους Έλληνες. Αλλά δεν θέλουν να το πούνε και αυτό, γιατί αν πούνε οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τους Έλληνες, θα παραδέχονταν ότι η Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν ρωμαϊκή. Και εκεί κάπου το συσκοτίζουν, δηλαδή όταν πάνε στο πότε ακριβώς κατελήφθη η Ελλάδα, με ποιον τρόπο βρέθηκε υπόδουλη που λένε κάποιοι από αυτούς στους Βυζαντινούς, εκεί το συσκοτίζουν ακριβώς πότε γίνεται αυτό, γιατί σας λέω μετά τους χαλάει η σούπα ότι αν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατέλαβε τους Έλληνες, τότε είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πώς εκείνοι λένε ότι εκείνη είναι η Ρωμαϊκή και δεν είναι η Βυζαντινή? Εκεί θα έλεγα ότι περίπου στο 18ο αιώνα φτάνει να είναι μισό-μισό το θέμα πλέον στην Ευρωπαϊκή Λογιοσύνη, πόσοι τα αναγνωρίζουν ως ελληνικά και πόσοι όχι. Αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν και τα θέματα ακόμα και με την προφορά, το οποίο επίσης ήταν ένα θέμα που είχε παίξει μεγάλο ρόλο, δηλαδή πως πρέπει να προφέρονται τα ελληνικά. Και γι' αυτό το λόγο αρχίζουν να μπαίνουν άλλες παράμετροι μπροστά, όχι πια ότι εντάξει αυτοί είναι Έλληνες, αλλά ποιοι είναι τελικά αυτοί οι Έλληνες. Να βγάλουμε τους Αλβανούς έξω, αρχίζουν και γράφουν κάποιες ιστορίες της Αλβανίας, να βγάλουμε τους Ρουμάνους απ' έξω, να βγάλουμε τους Βούλγαρους απ' έξω και ό,τι τέλος πάντων μένει να λέμε Έλληνες, άντε οι Έλληνες είναι στα νησιά. Υπάρχουν κάποιες αναφορές στο 18ο αιώνα που λέει ότι μόνο στα νησιά είναι Έλληνες. Τα νησιά του Αιγαίου εννοούνε. Σε όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή σε όλη τη Μακεδονία, στη Στερεά κτλ., δεν είναι Έλληνες, είναι από όλες τις άλλες ομάδες. Αρχίζουν και το πάνε έτσι και προσπαθούν να διακρίνουν ανάμεσα στους Έλληνες. Αυτό βέβαια, το να αρχίσουν να λένε εκείνοι από έξω ότι αυτή δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα, είναι διάφορα κομμάτια και δεν πρέπει να τους βλέπουμε ως Εγγλής Γκρέκ, ας πούμε, ως ελληνική εκκλησία, αλλά να τους δούμε διαφορετικά, γιατί έτσι λιγοστεύουν. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν έχει τόσο σημασία περσέ, δηλαδή για τους ίδιους. Τι σημασία είχε? Σημασία είχε όμως όταν αυτό θα μπορούσανε και είδανε σιγά σιγά καθώς περνούσε ο 18ος αιώνας ότι μπορούσανε να το περάσουνε μέσα στους Ορθόδοξους. Δηλαδή να αρχίσουν σιγά σιγά αυτές τις θεωρίες περί του ότι δεν είναι όλοι αυτοί οι Έλληνες, περί του ότι οι Έλληνες είναι ένα κομμάτι και πολύ μικρό μάλιστα από αυτούς, μόνο στα νησιά, αυτές πρέπει να περάσουν ανάμεσα στους Έλληνες. Και πώς θα περνούσαν στους Έλληνες? Θα περνούσαν στους Έλληνες τόσο με λογίους δυτικούς στην Ανατολή, όσο και κυριότερα με Έλληνες που πήγαν να σπουδάσουν στη Δύση. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η μεγάλη μερίδα Ελλήνων που σπουδάζουν στη Δύση, έρχονται πίσω και φέρνουν, επαναλαμβάνω, όχι απλώς έναν απόλυτο θαυμασμό για οτιδήποτε ευρωπαϊκό, αλλά φέρνουν πίσω και όλο αυτό το ανθεληνικό φαρμάκι, το οποίο αυτό είναι η ουσία της κατησχίσεως της Δύσης. Δηλαδή η Δύση, λένε μερικοί, μα ήταν ισχυρότερη στρατιωτικά. Αυτό είναι δευτερεύον. Όταν ο άλλος έχει πείσει ότι πρέπει να ντρέπεσαι για αυτό που είσαι και πρέπει να γίνεις σαν και εκείνον, σε έχει κατακτήσει, τελείωσες. Είσαι σκλάβος, θες δε θες. Μια τελευταία φάση του ανθεληνισμού δεν είναι φάση στην ουσία, δεν έχει κάποια ιδιαίτερη, δεν μπαίνει κάποιο ιδιαίτερο ή κάποιο καινούριο στοιχείο σε σχέση με αυτά που ανέφερα μέχρι τώρα, αλλά λόγω της ιδιαίτερης ιστορικής στιγμής εκεί ο ανθεληνισμός ανεβαίνει πολύ. Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος της Επανάστασης του 21. Δυστυχώς ακόμα κάποιοι επιμένουν να προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι περισσότεροι, λέει, οι Ευρωπαίοι τα χρόνια της Επανάστασης ήταν φιλέλληνες.
Έτσι, γίνονται και κάποια συνέδρια τώρα που είναι για να γελάει κανείς πραγματικά. Και δυστυχώς και υποτίθεται σοβαροί άνθρωποι εξυπηρετώντας πολιτικές σκοπιμότητες πάνε ας πούμε και επιμένουν ότι οι 10 φιλέλληνες που υπήρξαν στην Ευρώπη ήταν η πλειοψηφία. Ο φιλελληνισμός είναι ένα από τα μεγάλα παραμύθια για να δεχθούν οι Έλληνες αδιαμαρτύρητα την ευρωπαϊκή επικυριαρχία, την αγγλική κυρίως επικυριαρχία μετά την Επανάσταση. Στην Ευρώπη ήταν πολύ περισσότερες οι εφημερίδες, τα βιβλία που γράφτηκαν, οι λόγοι που ήταν αντίθετοι με την υποστήριξη της Ελληνικής Επανάστασης από αυτούς που ήταν υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης. Και από αυτή τη μειοψηφία που ήταν υπέρ της Ελληνικής Επανάστασης στην Ευρώπη πρέπει να διακρίνουμε δύο μεγάλες τάσεις. Η μία είναι η κυρίαρχη. Αυτοί ήταν όσοι ήταν φιλέλληνες για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκτός από τους Έλληνες. Το να σου να φιλέλληνας εκείνη την εποχή ήταν ένα στοιχείο ταυτότητας στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Σήμαινε δηλαδή ότι ήσουν πολύ φιλελεύθερος. Να σας δώσω να καταλάβετε πώς σήμερα κάποιος στην Ευρώπη όταν μιλάει υπέρ των προσφύγων αυτό θεωρείται καλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά αγαπάει τους πρόσφυγες και θέλει να τους πάρει σπίτι του. Έτσι. Αλλά είσαι προοδευτικός να μιλάς υπέρ των προσφύγων. Με αυτήν την έννοια ήταν το 90% των φιλέλληνων φιλέλληνες. Μιλούσαν υπέρ των Ελλήνων επειδή αυτό για ένα διάστημα στον χώρο, ας το πούμε, τον φιλελεύθερο, τον εντός ή εκτός εισαγωγικών προοδευτικό για την εποχή στην Ευρώπη, πουλούσε ο φιλελληνισμός. Ο στόχος επανάστασης του 21 δεν ήταν να δημιουργηθεί ένα μικρό κράτος στη Στερεά και στην Πελοπόννησο. Ο στόχος επανάστασης του 21, όπως και όλων των επαναστάσεων πριν, ήταν να ελευθερωθεί η πόλη. Αυτός ήταν ο στόχος, έτσι. Και η αναβίωση ολόκληρης της αυτοκρατορίας ή εν πάση περιπτώσει τώρα αν θα ήταν ακριβώς αυτοκρατορία, τι ακριβώς μορφή θα είχε το κράτος και τα λοιπά, αυτά είναι θέματα μεγάλης συζήτησης. Αλλά σίγουρα η αναβίωση όλων των περιοχών αυτών που ιστορικά ήταν ελληνικές. Η επανάσταση του 21 ακριβώς λόγω της τάσεως των μεγάλων δυνάμεων επέτυχε μόνο μερικώς